Το χαμόγελο του παιδιού εδώ και χρόνια βρίσκεται κοντά στην εκπαιδευτική κοινότητα. Πραγματοποιούμε διαδραστικές παρεμβάσεις πρόληψης σε παιδιά όλων των βαθμίδων, σε μαθητές, σε γονείς και σε εκπαιδευτικούς. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια αυτής της δράσης μας, έχουμε κληθεί από το Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων Κοζάνης και ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση, με σκοπό να πραγματοποιήσουμε κάποιες παρεμβάσεις πρόληψης σε μαθητές του δευτέρου και του τρίτου γυμνασίου της πόλης, σε επιμορφώσεις εκπαιδευτικούς αλλά και σε γονείς. Η θεματική που αναπτύσσουμε είναι ο σχολικός εκφοβισμός, ένα φαινόμενο, ένα θέμα για το οποίο το χαμόγελο του παιδιού εδώ και πολλά χρόνια έχει αποκτήσει ιδιαίτερη γνώση και εξειδίκευση. Έτσι λοιπόν, συστήνουμε στα παιδιά με διαδραστικό βιωματικό τρόπο, μέσω της τεχνικής της κοινωνικής ιστορίας, συστήνουμε στα παιδιά το φαινόμενο, συζητάμε για το τι χαρακτηρίζουν τα παιδιά που δέχονται εκφοβισμό, για το τι χαρακτηρίζουν τα παιδιά που μπορεί να εκφοβίζουν στο σχολείο, αλλά και τρόπους αντιμετώπισης, έτσι ώστε αν έρθουν αντιμέτωπα με το φαινόμενο, να ξέρουν πώς πρέπει να δράσουν, πώς πρέπει να βοηθήσουν τον εαυτό τους και πού πρέπει να απευθυνθούν. Έχουν γίνει αρκετές έρευνες αναφορικά με το φαινόμενο. Μια τέτοια έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2012 και από το χαμόγελο του παιδιού, που δυστυχώς τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής που έγινε σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν μας χαροποίησαν καθόλου. Ένας στους τρεις μαθητές δήλωσε ότι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο έχουν δεχθεί σχολικό εκφοβισμό. Δεν μπορώ να δώσω συγκεκριμένα στοιχεία. Το χαμόγελο του παιδιού έχει πολύ σημαντική δράση και στο επίπεδο της πρόληψης με τον τρόπο που σας ανέφερα, αλλά και στο επίπεδο της αντιμετώπισης. Μέσω της Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής 1056, όλοι οι μαθητές, όλα τα παιδιά, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να καλούν καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο, να λαμβάνουν στήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό του οργανισμού μας και να γίνεται η κατάλληλη παρέμβαση. Θεωρήσαμε πολύ σημαντικό να καλέσουμε τους γονείς ώστε να ενημερωθούν για προβλήματα που απασχολούν τους μαθητές μας. Στα πλαίσια αυτά, καλέσαμε από το χαμόγελο του παιδιού την κυρία Γαβρίλογλου με τη βοήθεια της κυρίας Βλαχάβα, που είναι υπεύθυνη συμβουλευτικής νέων. Η δράση, η παρέμβαση, εκδήλωση έγινε το πρωί για τους μαθητές μας και για τους καθηγητές και απόψε για τους γονείς των παιδιών. Στα πλαίσια των δράσεων του Συμβουλευτικού Σταθμού, ο οποίος έχει ως στόχο την στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας γονέων μαθητών και εκπαιδευτικών και με την συνεργασία των δύο γυμνασίων του Δευτέρου και του Τρίτου Κοζάνης, προσκαλέσαμε την εκπρόσωπο του Χαμόγελου του Παιδιού, κυρία Ματίνα Γαβρίλογλου, ψυχολόγο, για να πραγματοποιήσει τις συγκεκριμένες από το Υπουργείο Παιδείας παρεμβάσεις σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό, έτσι ώστε να ενημερωθούν οι μαθητές για την σωστή συμπεριφορά στο χώρο του σχολείου και η εκπαιδευτική για το ρόλο του θήτη, του θύματος και του παρατηρητή σε μια σύγκρουση στο χώρο του σχολείου. Και επίσης να ενημερωθούν οι γονείς για να μπορούν να διακρίνουν τι είναι σχολικός εκφοβισμός, τι είναι απλό πείραγμα, τι είναι απλή σύγκρουση και να ξέρουν και οι ίδιοι τι πρέπει να προσέχουν έτσι ώστε τα παιδιά τους να αποκτήσουν κανόνες ορθής κοινωνικής συμπεριφοράς. Ωστόσο όμως συσπηρώθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα, ενώθηκαν με στόχο να κάνουν πραγματικότητα το όνειρο του Ανδρέα και να φτιαχτεί το χαμόγελο του παιδιού, το οποίο σήμερα, μετά από 20 ολόκληρα χρόνια, στηρίζει και βοηθάει παιδιά σε όλη την Ελλάδα, οποιαδήποτε ανάγκη και αν έχουν. Οποιαδήποτε. Οι δράσεις μας είναι πάρα πολλές και παρέχονται όλες εντελώς δωρεάν.